Αχ, μωρέ, αυτές τις μέρες έχω τρελαθεί με τον Παπαφώτη. Αυτόν εδώ τον γλυκούτσικό μας τον Παπαφώτη. Έχω τρελαθεί γιατί όσο διαβάζω και όσο μαθαίνω και όσο ακούω για τα θαυμαστά του πράγματα που έκανε για τη ζωή του, τρελαίνομαι πραγματικά. Η απλότητά του, η ταφήνωσή του, που προσπαθούσε να την κρύψει με την τρέλα του. Ξέρετε, πολλοί άγιοι της Εκκλησίας γίνονταν σαλοί, τρελοί και έκρυβαν την αγιοσύνη τους, την καλοσύνη τους, την ταφήνωσή τους, την απλότητά τους, την άσκησή τους, τα θαύματά τους. Γιατί έλεγε ο κόσμος, άμα ρε, με αυτόν τον τρελό θα πας, σε αυτόν τον τρελό θα εξομολογείσαι. Αυτός όμως είχε αγιοσύνη μεγάλη μέσα του. Μεγάλη όμως αγιοσύνη. Και στον τάφο του ακόμα, που αξιώθηκα και πήγα και προσκύνησα, εκεί στον τάφο του γίνονται ήδη δεκάδες θαύματα. Θαύματα, θαύματα, θαύματα διηγούνται οι πατέρες που είναι εκεί, ο Παπαδημήτρης και οι συνεργάτες του και οι κάτοικοι του χωριού του στον Τρίγωνα. Αυτό όμως που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν πήγα σε εκείνο το μοναστηράκι του Αγίου Λουκά του Νεομάρτυρα, το οποίο έκανε στα Πάμφυλα, εκεί έφτιαξε ένα υπέροχο μέρος, το οποίο όλα τα υλικά που μάζευε τα κουβαλούσε με έναν τροβά που είχε πάντα στην πλάτη. Όπου έβλεπε πεταμένα υλικά, πέτρες, μάρμαρα, τσιμέντα, χώμα, χαλίκι, τα βάζε στον τροβά και άντε, μεγάλο τροβά, δεν μπορούσε να το σηκώσει. Και τα πήγαινε εκεί και πολλές φορές παρακαλούσε κανέναν με αγροτικό βαφτά, με τις φαγάνες, πάνω στη φαγάνα και αυτός και τα υλικά και τα πήγαινε. Και το χτίσε τόσο ωραίο, αλλά το χτίσε όμως με στενές τις πόρτες, στενά όλα για το ιερό μέσα, που δεν χωράμε όλοι οι παπάδες. Εγώ δεν χωράω σε όλα τα σημεία, στενές φορτούλες είχε. Γιατί λέει στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός αυτή που πάει στη ζωή. Είναι στενή η πόρτα για τον παράδεισο και έχει δυσκολίες. Έχει θλίψη, γι' αυτό να τα αγαπάμε τα δύσκολα, όπως τα αγαπούσε και ο Παπαφώτης μας, ο οποίος τα λάτρευε τα δύσκολα. Και όπου δεν είχε δύσκολα, τα έκανε μόνος του δύσκολα. Εκεί λοιπόν, στον Άγιο Λουκά, και τα κτίρια που έκανε, τα σπιτάκια, είναι όλα στρόγγυλα. Δεν έχουν γωνίες. Και το ρωτούσαν, γιατί ρε Παπαφώτη τα κάνεις έτσι. Και τι έλεγε. Σκεφτείτε το τώρα, τι ωραίο θα ακούσετε. Τα άκουσα κι εγώ και βάρεσε. Για να είναι, λέει, και να μοιάζουν την αιωνιότητα. Όπως λέει ένας κύκλος, αν τον γράψεις και ψάξεις αρχή και τέλος, δεν έχει. Είναι συνεχόμενο, συνεχόμενο, συνεχόμενο. Έτσι έλεγε ο Παπαφώτης, είναι και ο παράδεισος. Συνεχόμενο, 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 συνεχόμενο. Εν θα ουκέστη λύπη, στεναγμός. Αλλά ζωή ατελεύτητος, που δεν τελειώνει ποτέ, κι είναι ζωή. Είναι ο Θεός, είναι η χάρη, είναι η ευλογία. Θα είναι εκεί μέσα οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, η Παναγία, όλοι οι άγιοι, όλοι οι φίλοι και γνωστοί που πέρασαν πριν από μας. Και αυτοί, λέει, όλοι μας περιμένουν, μας περιμένουν σε αυτήν την αιωνιότητα. Και έλεγε ο πνευματικός του Παπαφώτη, ο Παπατίχωνας, ο γλυκούλης μου, ο παράδεισος. Και εύχονταν να σου δώσει ο Θεός γλυκό παράδεισο, γιατί ήταν και Ρώσος και τα έλεγε μισά μισά με τα ελληνικά, να σου δώσει γλυκό παράδεισο. Αυτόν, μωρέ, το γλυκό τον παράδεισο, τον οποίο όμως για να τον πάρουμε θέλει πίκρες από εδώ.
Πίκρες θέλει, δυσκολίες θέλει, άσκηση θέλει. Μην το φοβάστε, μωρέ, αυτά. Έρχονται γιατί μας αγαπάει. Ους αγαπά, λέει. Όποιος τους αγαπά, λέει ο Θεός, ο Κύριος, ο Χριστός μας, παιδεύει. Μαστιγεί δε, πάντα ιόνων παραδέχεται. Του δίνει και καμία. Αυτή η καμία, λοιπόν, αυτό το δύσκολο, είναι θησαυρός στην ψυχή. Να μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να μάθουμε να προσευχόμαστε στους Αγίους. Τόσους σύγχρονους Αγίους έχουμε και άλλοι βγαίνουν, ξέρετε. Έχει πολλούς Αγίους η εποχή μας, πολλούς και σπουδαίους και πολύ γλυκούς. Εξομολογούσε ο ίδιος. Και εξομολογούσε με χαρά και έλεγε μ' αρέσει να ξεφορτώνω τον κόσμο, να χαίρεται ο κόσμος, να φεύγει και να πετάει. Και ενώ στη ζωή του ήταν πολύ αυστηρός, στην εξομολόγηση ήταν πολύ γλυκός ο γλυκούλης μας.